Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σε πρόσφατη συνέντευξή σας αναφερθήκατε στο ενδεχόμενο να υπάρχει ένας νέος κύκλος στήριξης τραπεζών. Κυρίως νομίζω ότι αναφερθήκατε και σε δύο περιπτώσεις βάλωτων χωρών, την Ελλάδα και την Ισπανία. Παράλληλα έχουμε και τη διαδικασία stress test, η οποία φαίνεται ότι θα υιοθετηθεί. Πώς θα συνδυαστούν αυτά τα δύο? Θα περιμένετε το τεστ για να δείτε ποιες που υπάρχουν συστημικοί κίνδυνοι για να υπάρξει η διαδικασία διάσωσης? Και δεύτερον, θα σας πω πώς αυτό συνδέεται με τον ανταγωνισμό. Μήπως υπάρξουν αντιδράσεις από τις τράπεζες ή από χώρες που δεν θα είναι μέσα σε αυτό το νέο κύκλο στήριξης? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Φερέιρα πρώτα. Συμφωνώ απολύτως ότι υπάρχει ανάγκη στην Ευρώπη να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο επίλυσης της κρίσης. Από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν το έχουμε. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν κάποιους μηχανισμούς αποτελεσματικούς επίλυσης κρίσεων για τους δικούς τους οργανισμούς κάθε φορά. Διαφέρουν τα εργαλεία από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένα κράτη δεν υπάρχουν καν αρκετά αποτελεσματικά τέτοια εργαλεία και στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις εμείς μέσα από τη χρήση των κρατικών ενισχύσεων και τον τρόπο με τον οποίο τις ρυθμίζουμε και με την ανάλυση των προγραμμάτων διάσωσης που κάνουμε και των σχεδίων αναδιάρθρωσης, εμείς λοιπόν δρούμε ως τέτοιο ίδρυμα επίλυσης διαφορών. Ένα έγγραφο πρόσφατα δημοσίευσαν γνωστοί οικονομολόγοι που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ευρώπη και διερωτώνται μήπως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον ανταγωνισμό θα έπρεπε να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός τέτοιος οργανισμός. Εγώ δεν θα φτάσω μέχρι εκεί, απλώς διαπιστώνω ότι έτσι έχει η κατάσταση. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή και θα πρέπει κάπως να σκεφτούμε τι να κάνουμε εκεί. Ένα δεύτερο στοιχείο με το οποίο συμφωνώ απολύτως, τα εξής δύο. Υπάρχει μια πρόκληση και όχι μόνο στην Ευρώπη. Πώς θα ρυθμίσουμε και θα παρακολουθούμε και θα υποπτεύουμε τις εταιρείες ή τους οργανισμούς που έχουν συστημικό κίνδυνο, too big to fail δηλαδή, με τρόπο που να μην είναι εκ του ασφαλούς κάποιοι διευθυντές ή στελέχοι ότι αν έχουν πρόβλημα θα τους σώσει το κράτος εις βάρος της τσέπης του φορολογουμένου. Γιατί δεν μπορεί να τους αφήσει να αναβαγίσουν. Αυτό θα πρέπει να περιοριστεί όσο γίνεται. Και μετά συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε, ότι θα πρέπει να υπάρξει σωστή κατανομή του φόρτου, ένα burden sharing, δίκαιη. Προσπαθούμε εμείς να προωθήσουμε την δίκαιη κατανομή των θυσιών και των βαρών που χρειάζονται για την αναθεάθρωση των τραπεζών. Και αυτές οι προσπάθειες δεν θα πρέπει να πέφτουν μόνο στους ώμους. Καμιά φορά δυστυχώς είναι αναπόφευκτο αυτό εν μέρη να πέσουν στους ώμους των φορολογουμένων. Αλλά γιατί όχι, και εκείνοι που συνεισφέρουν στην κατάσταση αυτή, στους αρμόδιους διαχειριστές των οργανισμών αυτών, στους μετόχους, στο βαθμό του δυνατού και στους πιστωτές, και αν μπορεί αυτό να το ζητήσει κάποιος. Γιατί αυτό μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες, δηλαδή να πρέπει οι πιστωτές να έρθουν να βοηθήσουν στη διάσωση μιας τράπεζας, γιατί μπορεί μετά να μην θέλουν να τους δανείζουν λεφτά. Και είναι άλλο πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει οπωσδήποτε όμως λυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλιώς το πιστωτικό μας σύστημα δεν θα έχει τις απαραίτητες άμυνες, τα αντισώματα, για να μην πέσουμε στην ίδια κατάσταση που είδαμε από το 2007 και μετά. Τι γίνεται τώρα με το φυσικό αέριο που με ρωτήσατε? Σε ορισμένα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε φορά που η Ρωσία ή η Λευκορωσία έχουν προβλήματα και μεταξύ τους ή η Ουκρανία, αυτό δεν είναι θέμα ανταγωνισμού καταρχήν. Είναι θέμα ενεργειακής ασφάλειας.
στη συζήτηση που είχαμε αυτά τα χρόνια, κάπως προχωρήσαμε, αλλά όχι αρκετά. Πριν από λίγο καιρό είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια συζήτηση που έγινε στο Κοινοβούλιο για μια πρόταση που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με Εθνικά Κοινοβούλια για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Ενέργειας. Βέβαια, αυτό χρειάζεται αλλαγές στη συνθήκη κτλ. Χωρίς να φτάσουμε έως εκεί, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε προς μια πολιτική που να μπορεί να ανοίξει την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας στις απαραίτητες πηγές πρωτογενούς ενέργειας για να έχουμε ανεφοδιασμό και κατανάλωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική συζήτηση στην Ευρώπη και πρέπει να γίνει. Έχουμε λάβει ήδη μέτρα, θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ και σε εφαρμογή. Ορισμένα είναι πολιτική ανταγωνισμού και εργαλεία. Το τρίτο, ας πούμε, νομοθετικό πακέτο για την ενέργεια που εγκρίθηκε στα τέλη της προηγούμενης θητείας, εν μέρη βασίζεται στην έρευνα που κάναμε στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο. Θα πρέπει να προχωρήσουν οι διασυνδέσεις, θα πρέπει να προχωρήσουν οι στόχοι κατά πολέμησης κλιματικής αλλαγής που θα μας οδηγήσουν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης κλπ. Κλπ. Πάει λέγοντας. Είναι πολλά όμως αυτά που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν και εργαλεία και ανταγωνισμού που μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν, αλλά δεν είναι αποκλειστικά ανταγωνισμού, ούτε τα σημαντικότερα είναι στον ανταγωνισμό. Το ζήτημα είναι πολιτικό και κεφαλαιόδους σημασίας. Στη συνέχεια, σε σχέση με τη χθεσινή συζήτηση που είχαμε στη διακομματική ομάδα στο Intergroup για τις κοινοφελείς υπηρεσίες, πολύ ενδιαφέρον ήταν. Σας είπα, δεν έχουμε αποκρισταλώσει θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς το άρθρο 14 της συνθήκης ερμηνεύεται και αναπτύσσεται. Όταν ήρθε ο πρόεδρος Μπαρόσο στο Κοινοβούλιο για να τον επιβεβαιώσετε ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω τεχνικά πώς το λέτε, πριν διοριστεί και αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρσι το Σεπτέμβριο δώσατε ψήφο εμπιστοσύνης. Μίλησε για ένα ποιοτικό πλαίσιο. Ο καθηγητής Μόντι στην έκθεσή του για την εσωτερική αγορά μιλεί για τη δυνατότητα να αναπτυχθεί το άρθρο 14 μέσω κανονισμών, όπως άλλωστε ορίζει και το ίδιο το άρθρο 14. Δηλαδή, να έχετε υπόψη ότι μπορεί να αποβεί πιο εύκολο με κλαδική αντιμετώπιση. Και υπάρχουν τέτοιες ήδη στις τηλεπικοινωνίες, στο ταχυδρομείο, στις μεταφορές. Παρά να υπάρχει μια οριζόντια έτσι, μορφή κανονισμού. Πάντως το θέμα εκκρεμεί ακόμα, θα το συζητήσουμε, θα το σκεφτούμε και εν ευθέτω χρόνο θα αποφασίσουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δύο είναι οι σαφείς αρχές στη συνθήκη της Λισαβόνας και πριν την αρχή της Λισαβόνας και αφορούν άμεσα τον ανταγωνισμό, ότι η πολιτική ανταγωνισμού δεν έχει κανένα λόγο να περιορίζεται λόγω μεγέθους. Μπορεί να υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης ή όχι μιας κρατικής ενίσχυσης, αλλά τα κριτήρια για το κατά πόσο χορηγείται μια κρατική ενίσχυση και είναι συμβατή ή όχι, δεν θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος εκείνου που βοηθάς. Και το δεύτερο, πάντα μιλώντας για κοινοβουλευτικές υπηρεσίες και γενικού συμφέροντος, είναι μια αρχή αναγνωρισμένη ρητά από τη συνθήκη, που είναι αρχή της διαφορετικότητας, διαφοροποίησης. Δεν θα πρέπει από εδώ και δεν επιτρέπεται εμείς να επιβάλλουμε τον ορισμό, τι είναι κοινοφελής υπηρεσία σε κάθε χώρα. Ούτε λογικό είναι, ούτε θα το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ούτε και θα το δεχθούν. Ούτε τα θεσμικά όργανα και οι θεσμοί δημοκρατικοί της κάθε χώρας. Σε κάθε χώρα έχουμε διαφορετικά οράματα, κριτήρια, παραδόσεις. Μπορεί να μοιραζόμαστε κοινές αξίες και κοινές φιλοδοξίες, δεν λέω. Αλλά ένας ευρωπαϊκός κανονισμός δεν μπορεί να είναι ούτε επιτρέπεται ασύμβατος με τη διαφορετικότητα. Και σε ό,τι αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, εμείς θα κάνουμε εκείνο που μας αναλογεί για να έχουμε γενικά πολύ καλές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, το άρθρο 106 της συνθήκης. Θα δούμε και το άρθρο 14 πώς θα αναπτυχθεί, πώς θα εξελιχθεί, πώς το πρωτόκολλο 27 θα ερμηνευθεί η βάση του άρθρου 14, αλλά το άρθρο 106 πρώην 86 ήταν, είναι και θα είναι σε ισχύ και θα το εφαρμόζουμε κάθε μέρα. Τελευταίο. Αυτό που με ρώτησε η κυρία Κράτσα. Σε γερμανικό περιοδικό έδωσα αυτή τη συνέντευξη στην οποία αναφερθήκατε. Εγώ γερμανικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι διαβάσατε εσείς σε αυτή την εφημερίδα. Ξέρω όμως τι είπα και ξέρω τι μετέφρασαν.
Και τι έγραψε το περιοδικό, η εφημερίδα, συγγνώμη. Και σε αυτή τη συνέντευξη μίλησα για ισπανικές και ελληνικές τράπεζες, αλλά ήθελα να πω το εξής. Όπως οι βρετανικές τράπεζες, οι ιρλανδικές τράπεζες, οι γερμανικές, οι βελγικές, οι ολλανδικές, θα μπορούσα να σας αναφέρω και άλλες. Ήδη έχουν λάβει πολλές ενισχύσεις, αύξηση κεφαλαίου. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ακόμα η διαδικασία αυτή δεν έχει λάβει χώρα. Ενδεχομένως, θα πρέπει να το σκεφτούμε, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Υπήρξαν προγράμματα ρευστότητας, αλλά όχι αύξηση κεφαλαίου. Ούτε έγινε πολύ μεγάλη χρήση κρατικών εγγύησεων, γιατί βρήκαν από άλλους δρόμους και διάβλους ρευστότητα. Και στην περίπτωση της Ισπανίας, τώρα μόνο αρχίζουν να θέτουν σε εφαρμογή τις δύο μοναδικές αποφάσεις που ελήφθησαν για ενίσχυση κεφαλαιακή για δύο μικρά ταμιευτήρια. Αυτό λοιπόν δεν είναι συνώνυμο σε αύξηση κεφαλαίου, γιατί ήδη έχει δημοσιευθεί ο κατάλογος ποιος θα πάρει χρήματα από τον οργανισμό αυτό τον Ισπανικό όταν εγκριθεί από την Ισπανία. Δηλαδή μιλούσα για χρονική καθυστέρηση, για διαφορά φάσεως, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες χώρες, αλλά η Ισπανία και η Ελλάδα δέχτηκαν, επελήγησαν από την χρηματοοικονομική κρίση αργότερα από άλλες χώρες. Αυτό μπορεί να είναι καλό ή κακό. Καταρχήν μπορεί να φαίνεται καλό, γιατί στην αρχή οι τράπεζές τους δεν επλήγησαν τόσο πολύ. Όσο διαιωνίστηκε η κρίση, έφτασε και εκεί και έφτασε και στην Ελλάδα συγκεκριμένα, και γνωρίζουμε ότι έφτασε και από άλλα κανάλια που επηρεάζουν και το χρηματοοικονομικό σύστημα και το χρηματοπιστωτικό. Εν πάση περιπτώσει, η ενίσχυση της Ελλάδας για το δημόσιο χρέος, τα 110 δις που ενέκρινε το Συμβούλιο, έχει και ένα υποκεφάλαιο, 10 δις, που πηγαίνουν σε ένα ταμείο σταθεροποίησης για ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Αυτό ήθελα να σας πω. Και το λέω στα ισπανικά πιο σαφώς από ότι στα γερμανικά. Este stress and competition. Este stress es un ejercicio. Το stress test έχει να κάνει με όλα. Δεν ξέρω, είναι ανταγωνισμός. Μπορεί να έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Εξαρτάται. Θα δούμε. Θα δημοσιευθούν τα stress test και αν χρειαστεί ενίσχυση κεφαλαίου κάποιας τράπεζας, αυτή μπορεί να γίνει ίσως μέσω των αγορών, με αύξηση κεφαλαίου, ή αν δεν βρεθούν ιδιώτες επενδυτές, θα πρέπει κάποιος δημόσιος επενδυτής να είναι, και αυτή τη στιγμή θα μπούμε σε δράση από πλευράς ελέγχου, δηλαδή των κρατικών ενισχύσεων.